εργαζομένων στους ΟΤΑ και τήρηση κανόνων γηγενής και ασφάλειας. Ελάτε για δύο λεπτά, κύριε συνάδελφε, να αναπτύξετε την ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το θέμα της ερώτησης πραγματικά είναι η προστασία εργαζομένων ΣΟΤΑ και η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας. Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους παρατηρούμε ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ πάρα πολλά από αυτά είναι θανατηφόρα. Ειδικότερα το Δεκέμβριο του 2015, στον Ιούνιο του 2017, έχουν συμβεί 32 σοβαρά εργατικά ατυχήματα και από τον Ιούλιο του 2014 στον Αύγουστο του 2017, 34, εν ώρα εργασίας στους Δήμους. Η αριθμή αυτή, μάλιστα, είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτερη, αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, ιδιαίτερα όταν αφορούν αυτά τα στοιχεία συμβάσεις, συμβασιούχους δηλαδή, ορισμένου χρόνου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι συχνά υφίστανται τις συνέπειες των εργατικών ατυχημάτων σιωπηλά λόγω της επισφαλούς σχέσης εργασίας με τους ΟΤΑ. Ένα άλλο στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη, είναι το δεδομένο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων αυτό προκύπτει στον τομέα της καθαριότητας των Δήμων. Σε ένα τομέα επίσης που γνωρίζουμε όλοι η επισφάλεια είναι ακόμα μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, τα θανατηφόρα ατυχήματα αφορούν εργάτες και εργάτριες συνοδούς απορριμματοφόρων που είτε έπεσαν από τους βατήρες είτε χτυπήθηκαν από τα ίδια τα οχήματα. Επίσης, τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται και σε παραβάσεις των όρων υγιεινής και ασφάλειας, δηλαδή ότι δεν παρέχονται στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας, δεν πραγματοποιείται συντήρηση του εξοπλισμού και των μέσων και πολλές φορές είναι ακατάλληλα τα τεχνικά μέσα, όπως για παράδειγμα οι παλαιότερα απορριμματοφόρων. Άρα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και γνωρίζω ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσωτερικών με το άρθρο που πρόσφατα ψηφίσαμε 97 του νόμου 4483 του 2017, προβλέπει τρεις κύριες παρεμβάσεις, δώστε μου λίγο χρόνο, που επεκτείνει στους εργαζόμενους καθαριότητας με συμβάσει ορισμένου χρόνου το δικαίωμα να χορηγούνται τα μέσα ατομικής προστασίας, διαβρύνει τις αρμοδιότητες της παρέμβασης της επιθεώρησης εργασίας, δηλαδή η λεγόμενη έκθεση που πρέπει να υποβληθεί αν διαπιστώσει κενά σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας ΣΟΤΑ, για πρώτη φορά μπορεί να εισηγηθεί επιβολή προστίμου και επίσης την επιτροπή που όρισε για να αξιολογήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας, την λήψη των μέτρων προστασίας στην υγεία και στην ασφάλεια και να υποβάλει προτάσεις για την αναβάθμιση του εξυγχρονισμού. Σημειωτέων ότι συμμετέχουν και φορείς αυτοδιοίκησης και οι εργαζόμενοι από τη μεριά της αυτοδιοίκησης. Και φυσικά δεν θα αναφερθώ στο πρόσφατο, θα λέγαμε, άρθρο το 119 στο νόμο 4487 του 2017, την πρόφατη τροπολογία του Υπουργείου σας, για λόγω έλλειψης και σεβασμού χρόνου. Και θα πω ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν κατά καιρούς από την κυβέρνηση καταβληθεί, κρίνεται σκόπιμη η άμεση λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την πρόληψη αυτή των ατυχημάτων, αλλά και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Και σας θέτω τα εξής ερωτήματα. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει στο άμεσο μέλλον για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους ΟΤΑ και τη διασφάλιση ότι η παραβίαση των όρων της εργατικής νομοθεσίας, περί υγείας και ασφάλειας θα τιμωρούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου σας και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή ή εν ανάγκη την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ ως εργοδοτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Θελερίτη. Ελάτε, κυρία Υπουργέ, για τρία λεπτά. Κυρία Θελερίτη, θίγεται πράγματι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι γεγονός πως υπάρχει μια αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα στους ΟΤΑ. Το Υπουργείο Εργασίας έχει από καιρό αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο επιτελικό, δηλαδή οργανωτικό, νομοθετικό, ενημέρωσης, όσο και σε επίπεδο ελεγκτικό. Να καταστήσω καταρχάς ξεκάθαρο ότι οι διατάξεις εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια αφορούν όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν εργάζονται, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Είτε δηλαδή έχουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου, μίσθωσης έργου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν βρίσκονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, οφείλουν να τηρούνται οι διατάξεις εργατικής νομοθεσίας. Με αυτή την έννοια και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της
νομικής αποκλειστικής ευθύνης του εργοδότη έχουν πλήρη υποχρέωση να διασφαλίζουν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενούς τους. Τώρα, στο πλαίσιο της πρόληψης, το Υπουργείο Εργασίας μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εντατικοποιεί τις παρεμβάσεις του τόσο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, όσο και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Για την ενημέρωση ήδη διεξάγονται σε διάφορους δήμους της χώρας ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή και για την καλύτερη συμμόρφωση με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ενώ στο επίπεδο των ελέγχων έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι αυτοί, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά στοιχεία για να αποδείξω ακριβώς αυτό, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός των ελέγχων που διεξάγει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Το 2014 το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε 297 ελέγχους. Πάντα μιλάμε για τον κλάδο δημόσιας διοίκησης και άμυνας, 297 ελέγχους για την υγεία και ασφάλεια. Το 2015 πραγματοποίησε 427 ελέγχους. Παρατηρείται δηλαδή μια αύξηση περίπου 44% στους ελέγχους που διενεργεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από το 2014 στο 2015. Το 2016 οι έλεγχοι ήταν σε περίπου ίδιο επίπεδο με το 2015, δηλαδή 416 έλεγχοι και 40 μηνύσεις υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών. Ενώ το 2017, ήδη το πρώτο εξάμηνο, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 299 έλεγχοι. Βλέπετε δηλαδή ότι ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2017, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποίησε περισσότερους ελέγχους από ό,τι είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά το 2014. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των ατυχημάτων συνεχίζει να μας προβληματίζει. Είναι γεγονός πως στους Δήμους παρατηρείται πολύ μεγάλη έλλειψη στη συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας. Χαρακτηριστικότερο, νομίζω, παράδειγμα, ο έλεγχος που έγινε τον Ιούνιο του 2017 στο Δήμο Αθηναίων, τον πρώτο Δήμο της χώρας, και στον οποίο υπευλήθη μήνυση από την Επιθεώρηση Εργασίας, ακριβώς διότι δεν τηρούνταν οι κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στη δευτερολογία μου θα αναφέρω τις περαιτέρω πρωτοβουλίες που αναλαμβάνω. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργό. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά η δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι το ΣΕΠΕ έχει εντατικοποιήσει τους προληπτικούς ελέγχους και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εφαρμογή της νομοθεσίας και από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι καταρχήν την υποχρέωση της χρήσης, από τη μεριά των Δήμων εννοώ, την υποχρέωση της χρήσης υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες σε επίπεδο των Δήμων. Βέβαια, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ένας μεγάλος αριθμός Δήμων διατηρεί αυτές τις υπηρεσίες για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία έλλειψη ως προς την χρήση και την τήρηση αυτών των υπηρεσιών. Το δεύτερο που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων από τη μεριά των Δήμων είναι η παροχή μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία αυτά τα μέσα ατομικής προστασίας σε πολλές περιπτώσεις μένουν στα χαρτιά. Και αυτό γιατί οι Δήμοι στην πλειονότητά τους είτε δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για την παροχή, είτε γιατί επικαλούνται την έλλειψη αυτής της οικονομικής δυνατότητας. Επίσης, παρατηρείται μία έλλειψη ως προς την ενημέρωση και την κατάλληλη επαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ασφαλείας και υγείας, και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό το οποίο αρχίσατε να κάνετε με τις ημερίδες που ενημερώνετε τους Δήμους, γιατί παρατηρείται ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο κομμάτι της κατάρτισης, της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε αυτά τα θέματα. Και το τελευταίο, που φαντάζομαι δεν είναι και δική σας αρμοδιότητα, αφορά περισσότερο το Υπουργείο Εσωτερικών και άρα πολύ σωστά απαιτείται αυτή η συνεργασία των δύο Υπουργείων, είναι η συντήρηση των οχημάτων, των μηχανημάτων και η τήρηση των κανόνων που επιβάλλονται για την ασφαλή οδήγηση αυτών. Θεωρώ πως η κατανόηση της ευθύνης για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου από τους Δήμους
Η ενίσχυση, όπως προαναφέρατε, του ρόλου του ΣΕΠΕ και η εφαρμογή μέσω των κανόνων υγείας και ασφάλειας και από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο πλαίσιο μιας γόνιμης και αποτελεσματικής συνεργασίας είναι παράγοντες που θα συμβάλλουν αποφασιστικά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ή να ελεγχιστοποιήσουμε τα εργατικά ατυχήματα και μάλιστα τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Νομίζω ότι η συνεργασία των δύο Υπουργείων θα φέρει και αντίστοιχα αποτελέσματα και άρα και τα μέτρα που θα ανακοινώσετε θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να συμβάλλουμε και εμείς με τη μεριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ακρίβεια στον χρόνο, κυρία συνάδελφε. Ελάτε, κυρία Υπουργέ, για 3 λεπτά. Να ξεκινήσω από αυτό που αναφέρατε, δηλαδή την υποχρέωση να υπάρχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας. Ήδη από τις αρχές του έτους, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στέλνει έγγραφο σε όλους τους Δήμους και τους ενημερώνει για τις 3 βασικές υποχρεώσεις τους. Ότι πρέπει να διατηρούν γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. Δεύτερον, ότι πρέπει να υπάρχει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Και τρίτον, ότι πρέπει να παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας και να επιβλέπεται η ορθή χρήση τους. Αυτό σε ό,τι αφορά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τώρα, ειδικότερα για τα μέσα ατομικής προστασίας, απλώς διευκρινίζω ότι δικαιούχοι των μέσων ατομικής προστασίας είναι όλοι οι εργαζόμενοι, ξανά, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν δουλεύουν στο Δήμο, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες που είναι από τη φύση τους ανθυγιεινές ή επικίνδυνες, όπως η καθαριότητα, οι κομματερές κτλ. Και με δεδομένη ακριβώς αυτή την ανάγκη να χορηγούνται τα μέσα ατομικής προστασίας, νομοθετικά το 2017 με το νόμο που ψηφίστηκε το 4483, προβλέφθηκε καταρχήν ότι δεν είναι δυνατόν να αποτιμώνται τα μέσα ατομικής προστασίας σε χρήμα. Διότι στο παρελθόν ήταν πάγια αυτή η τακτική, να μην χορηγούνται τα μέσα ατομικής προστασίας σε είδος και να αποτιμώνται σε χρήμα. Δεύτερον, προβλέφθηκε η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων, προστήμων δηλαδή, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν μετά από τους σχετικούς ελέγχους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας διαπιστώνεται παραβίαση. Κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Τρίτον, ακριβώς επειδή παρατηρείται από τους ελέγχους που διεξάγουμε ότι τα περισσότερα και τα σοβαρότερα ατυχήματα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λαμβάνουν χώρα από την πτώση των εργαζομένων από τα απορριμματοφόρα οχήματα, αναθεωρούμε συνολικά το πρότυπο για τη λειτουργία των απορριμματοφόρων οχημάτων. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Επίσης, επειδή διαπιστώσαμε ότι ένας μεγάλος αριθμός των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης το 2015 και 2016 απασχολήθηκε μέσω των προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας, οπότε ήταν εξαιρετικά πιθανό ένας εργαζόμενος να μην έχει τις αναγκαίες γνώσεις ή την αναγκαία κατάρτιση για να μπορέσει να υλοποιήσει τις εργασίες αυτές, με υπουργική απόφαση που εκδώσαμε, καταστήσαμε σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να απασχολούνται σε εργασίες που απαιτούν αυτή την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία εργαζόμενοι μέσω των κοινοφελών προγραμμάτων. Και ακόμη πιο ξεκάθαρα ότι δεν είναι δυνατόν να τους ανατίθενται καθήκοντα αποκομιδής απορριμμάτων σε απορριμματοφόρα οχήματα. Αναφορικά με την πληροφόρηση και την ενημέρωση, νομίζω ότι σημαντική είναι η συμβολή αυτού του Εθνικού Εστιακού Πόλου, ολοκληρώνω σε 2 λεπτά, του Εθνικού Εστιακού Πόλου για την ενημέρωση και την τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτού που υλοποιείται αυτή τη στιγμή ένα ετήσιο πρόγραμμα για την ενημέρωση ακριβώς για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, διεξάγονται μια σειρά από δράσεις συμβουλευτικής, ευαισθητοποίησης κτλ., ειδικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τέλος και νομίζω ίσως σημαντικότερο, η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία εγκρίθηκε πια χτες με υπουργική απόφαση που υπέγραψα, η οποία προβλέπει ένα σύνολο δράσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ειδικά για το ζήτημα που συζητάμε, προβλέπει τη δημιουργία εσωτερικών δομών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκτιμώ ότι μέσα από το σύνολο όλων αυτών των δράσεων, περίπου 8 αν δεν κάνω λάθος, θα μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των εργατικών ατυχημάτων. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι